Επαναδρομολογήθηκε το έργο της λιμνοδεξαμενής του ξηροποτάμου στη Σαμοθράκη, ενός έργου που θα έχει χωρητικότητα νερού 315.000 κυβικών μέτρων, που ξεκίνησε το 2012 με 2013 και είχε μείνει στο περιθώριο. Η λιμνοδεξαμενή, όπως γνωρίζουμε, είναι ένα για μένα πάρα πολύ μεγάλο έργο για την υποδομή του, τη γεωργική του νησιού και για την ανακούφιση από το πρόβλημα της λειψιδρίας ό,τι αφορά το ξηροπόταμο, το Αλόνια και το Λάκωμα, κυρίως αυτές τις περιοχές. Ένα τεράστιο έργο, όπως γνωρίζετε, 315.000 κυβικά μέτρα νερού θα αποθηκεύονται σε αυτή τη δεξαμενή. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2012-2013, σταμάτησε, είχε μπει στις, σχεδόν είχε αφαιθεί στην τύχη του. Δεν υπήρχε κάποια κινητικότητα σε ό,τι αφορά το έργο. Με παρέμβαση δικιά μας, η οποία από το Δήμο παρακολουθούμε το έργο, εδώ τα τελευταία 25 μήνες περίπου είμαστε σε συνεχή παρακολούθηση σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και το πώς μπορεί να απεγκλωβιστεί από αυτό το τέλμα αυτή η λιμνοδεξαμενή. Τελικά 27 του μηνός Αυγούστου υπεγράφει από τον Υπουργό Αποστόλου η παράταση της σύμβασης με τον υπάρχοντα ανάδοχο εργολάβο. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης Παναγιώτης Παπάς σημειώνει ότι πρόκειται για ένα σημαντικότατο έργο, το οποίο επαναδρομολογήθηκε κατόπιν ενεργειών της Δημοτικής Αρχής. Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020 και το κόστος του ανέρχεται στα 5.250.000 ευρώ. Ουσιαστικά η απεγκλώβηση του έργου έγινε με τη δικιά μας βοήθεια, τη βοήθεια του Δήμου, γιατί αναλάβαμε και προωθήσαμε και εκτελέσαμε τις απαλωτριώσεις, οι οποίες ήταν ο κύριος λόγος που εμπόδιζε την εκτέλεση και την συνέχιση του έργου και ουσιαστικά και με κάποιες άλλες παρεμβάσεις στις οποίες βοήθησαν και οι παράγοντες διάφοροι, πολιτικοί παράγοντες και υπουργοί κλπ. Φτάσαμε σήμερα σε αυτή τη συγκυρία, τη θετική συγκυρία του νησί, να μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι το έργο θα πολύ γρήγορα θα αρχίσει να εκτελείται και σας είπα θα τελειώσει το 2020. Μέχρι το 2020, το τέλος του 20. Να σημειωθεί ότι οι ενέργειες για την επαναδρομολόγηση του έργου έγιναν και από την πλευρά των βουλευτών, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Εύρο. Είναι ένα έργο 5.250.000 ευρώ η αξία του και η σημασία του για το νησί τεράστια. Εμείς, εγώ επιπρόσθετα θέλω να πω ότι είναι μια απάντηση σε αυτούς που θεωρούν ότι εμείς είμαστε στο Δήμο εκεί για να είμαστε. Απαντάμε μόνο με έργα. Δεν θέλω να επεκταθώ ούτε με έργα καφενείου, έργα ποιότητας και έργα υποδομής.